Έγινε το λάθος. Τρισκόφσκι πάρα πολύ ωραία στον Μητίδη. Μπάλα πλασάρει, αποκρούει ο Κόπριβετς. Τώρα έχει σφίριξει ο διαιτητής. Ο Χαραλάμπους εκτελεί στο δοκάρι μπάλα. Δεν έχει φύγει από την περιοχή. Τώρα θα την απομακρύνουν της ανόρθωσης. Ο Ντλοβού με τον Μόισοφ. Το σουτ που γίνεται, πέφτει ο Σαϊδάρ και αποκρούει. Θα κάνει το σουτ, πέφτει και αποκρούει ο Κόπριβετς σε κόρνερ. Και η παλιά στον Ηλία τον Χαραλάμπους που φεύγει πίσω από τον Τζανακάκη και κάνει την σέντρα, έγινε κεφαλιά, να μηδένει ΑΕΚ. Ο Χουάν Τομάς, τον Ηλία τον Χαραλάμπους, η παλιά ακριβιάς, κοιτάξτε, από το ύψος του πέναλτι γίνεται η κεφαλιά από τον Τομάς, κατευθύνει την μπάλα με το κεφάλι, αν και μικρός όμως ανέβηκε με άψογη τεχνική. Πάσανε για τον Τλοβού, ο οποίος κατέβασε υποδειγματικά. Προσπαθεί να γυρίσει, τα καταφέρνει με το δεξί το σουτ. Αποκρούει ο Σαϊθάρ. Και στο λάθος από τον Σουηδό και η ΑΕΚ βγαίνει με προϋποθέσεις. Με τον Τρισκόφσκι να υποδέχεται την μπάλα και τον Μητίδη απέναντι να περιμένει. Και να χάνει τον γκολ. Χτύπησε στο δοκάρι, έχω την εντύπωση. Μπάλα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Πελέ λοιπόν έχοντας απέναντί του το πολυμελές τείχος που έστησε ο Σαϊθάρ. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Μιμήθηκε τον Ηλία τον Χαραλάμπους. Φλάβιο Τέτε απέφυγε τον Τζανακάκη και γύρισε την μπάλα στον Τομάς. Έγινε το σουτ γκολ. Ο Μπόλιεβιτς είναι ο σκόρερ. Τέτε αρχίζουν όλα. Προσεγγίζει την περιοχή. Γυρίζει στον Μπόλιεβιτς, ο οποίος έρχεται και κάνει αμέσως το σουτ. Δεν αφήνει περιθώρια στον Κόπριβετς που πέφτει στη γωνία του, αλλά δεν μπορεί να αποκρούσει. Ο Μπόλιεβιτς λοιπόν από το ύψος της περιοχής έπαιξε πάρα πολύ ωραία με την πλάτη και ο Λαρένα βγάζει τον Μητίδη μόνο απέναντι από τον Κόπριβετς, έτοιμος για το 3-0. Τον απέφυγε και βάζει τον γκολ. 3-0 η ΑΕΚ στο 51ο λεπτό. Νέστορ Μητίδης είναι ο σκόρερ. Από κανονική θέση φεύγει από την εκπληκτική ασίστ από τον Λαρένα. Κάθε την πάσα για σεμινάριο, έχω να πω. Τέτε, γύρισε την μπάλα απέναντι για τον Τομάς, πρόλαβε ο Ζωάου Βίκτορ, έγινε το λάθος. Ο Τρισκόφσκι θα κάνει το σουτ, απλώνει και το πόδι ο Μητίδης, όμως η μπάλα περνά έξω. Offside απέναντι, κοίτα σωστός ο βοηθός. Ο Μητίδης τώρα βγαίνει, αποφεύγει ξανά τον Κόπριβετς, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Μαϊσουράτσι, ο Αντρεπάους θα πραγματοποιήσει σε λίγο. Ο Μακρύς μπαίνει στην περιοχή επικίνδυνα, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Ναι, πέφτει λίγο άτσαλα πάνω του και νομίζω ότι επηρεάζει την προσπάθεια του ο Ορτίθ. Στη συνέχεια όμως ο Τρισκόφσκι παραχώρησε το κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε τώρα. Πελέ θα κάνει το σουτ, έξω η μπάλα. Και παίρνει την μπάλα, κατευθύνεται μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει στον Ρώσα, κάνει το πλασέ, απέκρουσε ο Κόπριβετς. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να φτάσει στο 4-0.